Αγαπητές και αγαπητοί συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε που μας θυμάτε καταρχάς με την παρουσία σας στην εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή την νομοθετική πρωτοβουλία του κόμματος για την κατάθεση πρότασης νόμου για το Σύμφωνο Συμβίωσης. Από το 2008 που κατατέθηκε ο νόμος για το Σύμφωνο Συμβίωσης από τον τότε Υπουργό Δικαιοσύνης τον κύριο Χατζηγάκη, ο ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε την επέκταση του συγκεκριμένου νόμου και στα ομόφυλα ζευγάρια. Η κυβέρνηση τότε είχε αρχικά αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο της συμπερίληψης στο συγκεκριμένο νόμο των ομόφυλων ζευγαριών, ωστόσο μετά από πιέσεις από συντηρητικούς κύκλους, αλλά και από την Εκκλησία, τελικά υπαναχώρησε και εξαίρεσε από τον νόμο τα ομόφυλα ζευγάρια για να γίνει η Ελλάδα μαζί με τη Λιθουανία μία από τις δύο χώρες, από τις 19 συνολικά, που έχουν φτιάξει κάποιο είδους σύμφωνο συμβίωσης και έχουν εξαιρέσει τα ομόφυλα ζευγάρια. Ακολούθησε πριν από μερικές μέρες η μεσυντριπτική πλειοψηφία 16-1 κατά δίκη της χώρας μας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το συγκεκριμένο νόμο. Ο ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα χρόνια υποστήριζε και υποστηρίζει την άρση των διακρίσεων για τα ομόφυλα ζευγάρια και στο ιδρυτικό του συνέδριο του Ιουλίου πέρασε στις αποφάσεις του συνεδρίου ότι υποστηρίζει τη θέσμιση όχι μόνο του συμφώνου αλλά και του γάμου ομοφύλων με πλήρη και ίσα δικαιώματα για όλους. Σήμερα έφτασε η ώρα να γίνει ένα πρώτο βήμα, να γίνει πράξη. Σας καλέσαμε όλους εδώ, όχι μόνο για να συζητήσουμε τη συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και για να προσπαθήσουμε με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ειλικρίνεια να χτίσουμε τη σχέση μεταξύ της ΛΟΑΤ κοινότητας και του κινήματος και του ΣΥΡΙΖΑ. Η ελληνική κοινωνία μπορεί να πει κανείς ότι είναι συντηρητική όσον αφορά τα ζητήματα του οικογενειακού δικαίου, γραπτού και άγραπτου. Ως εκ τούτου, η οποιαδήποτε προσπάθεια για αλλαγή προκαλεί ερωτήματα και αντιδράσεις. Ερωτήματα όσον αφορά τη σχέση του ΣΥΡΙΖΑ με τη ΛΟΑΤ κοινότητα, σαν και αυτά. Πόσο ειλικρινής είναι η στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στους ΛΟΑΤ? Υπάρχει ομοφοβία στην αριστερά? Γιατί νόμος για το σύμφωνο συμβίωσης και όχι για το γάμο? Πόσο είμαστε έτοιμοι στο ΣΥΡΙΖΑ να υποστηρίξουμε προς τα έξω τέτοιες νομοθετικές πρωτοβουλίες? Χρειάζεται διαπαιδαγώγηση σε ζητήματα ΛΟΑΤ η αριστερά? Και αν ναι, ποιες πρωτοβουλίες παίρνουμε? Ερωτήματα που είμαστε εδώ σήμερα για να δώσουμε σε αυτά αλλά και σε άλλα που θα μας θέσετε όσο το δυνατόν πιο πιστικές απαντήσεις. Να περάσω στην παρουσίαση των ομιλητών, οι οποίοι είναι ξεκινώ εξεβωνίμων. Είναι η Στέλλα Ιμπελιά από τις οικογένειες Ουράνιο Τόξο. Είναι ο Νίκος Ομιλωνάς, ο οποίος είναι μέλος της ΟΛΚΕ και ένας από τους προσφεύγοντες στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το Σύμφωνο Συμβίωσης, που προκάλεσε βέβαια την καταδίκη της χώρας μας. Από δεξιά μου είναι η Βασιλική Κατριβάνου, είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, θα μας μιλήσει για το νομοσχέδιο. Και ο Πάνος Ολάμπρου, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το LGBT από την πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να πω ότι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος είχε προσκληθεί να βρίσκεται στη συγκεκριμένη εκδήλωση σήμερα και μας είχε πει ότι θα είναι, τελικώς δεν μπόρεσε να είναι λόγω ασθένειας.